Δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάτων που σκληρά πολεμήσανε για ερώτες. Δεν θα κάνεις κουμάντο, δες το τρία το Ράμπο κι ας το τέλος κερδίζουνε οι ήρωες. Σαφείς VHS επιρροές. Αγάπη μας βάζεις φραγμούς και σύνορα και με το μυαλό μου πολεμάς. Όσα ζούμε καρδιά μου είναι όλα εφημέρα, έργα όμνες ορούς μη ζητάς. Δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάτων. Δώσ' το, το μαθες. Σκληρά πολεμήσανε. Είναι το Ράμπο, εγώ δεν μ' αρέσει. Το Ράμπο, το Τρίαμος. Ναι. Ανατινάζει. Δες. Δες το τρία το Ράμπο. Δες το τρία το Ράμπο. Είναι... Γιατί, θα σου πω γιατί τη διαφορά. Γιατί ξαφνικά το κάνεις το κομμάτι οικείο, φίλε. Έτσι, πω, τι είπες, δε μεγάλε, και έτσι. Με τα νάνα, δικό σας, πάμε. Παραγωγάρα έχεις κάνει. Καλό δεν είναι. Τι παραγωγάρα έχεις κάνει. Ένα χρόνο. Να σου πω κάτι, δηλαδή τώρα χιλιόμετρα μπροστά, φίλε. Γιατί, συνέστημα. Ναι. Συνέστημα. Πάνω απ' όλα. Πίστη. Πίστη. Πίστη στο ότι... Έτσι, σου έλα από πίσω. Αντάμσκι κίλερ. Έτσι, μεγάλη κομματάρα. Συνέστημα είπαμε. Mm. Ψυχή, κομμάντο. Ψυχή. Όλοι εμείς, τη ζωή κομμάτι. Συνεφίλ, Ράμπο. Βέβαια, θα πω το οποίο το είδα πρόσφατα, εντάξει. Το 3. Το 1. Ξεκίνησα το first blood και μετά. Ναι, το. Βγήκε και 5 τώρα, πέσει ο κινηματογράφο. Ναι, είναι κλάση. Είναι, έχουμε το Ράμπο το κλασικό, το που είναι σφίχτη. Το 1 είναι καλό. Ναι, έχει ναι. Περιεχόμενο, είναι, μιλάει για, την, για το Βιετνάμ, τέτοια. Για τα, είναι το πρώτο από τι πρώτε ταινίε που θίξαν έτσι τα ψυχολογικά των απομάχων, των βετεράνων κτλ. Στο 3 απλά ανατινάζει. Ψυχολογικά των βετεράνων. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ώρα. Δεν έχει γυριστεί μια ταινία τέτοια. Ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής επιστρέφει, ας πούμε, για να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο 3 χρόνια και επιστρέφει να πάρει τη νίκη ξανά για την ομάδα, ας πούμε. Το έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν, δηλαδή. Σωστό, έχει γίνει στην άλλη διάρκεια. Αλλά για ποδόσφαιρο, δηλαδή ποιον θα έβαζες έτσι, ας πούμε. Είσαι εσύ ως ο παραγωγός, ας πούμε, και θες να κάνεις μια ταινία, ας πούμε, ένα βετεράνο, Στυλ Τζόρνταν τέλος πάντων, που επιστρέφει, ας πούμε, για να. Επειδή είναι και το κόκκινο ποτάμι τώρα της Μοδός. Ναι. Και είναι μια εξαιρετική παραγωγή, θα προτιμούσα Πόντιο. Ναι. Και έτσι μια εικόνα που μου έρχεται τώρα, Μπάμπη, είναι του Δημήτρη Σαλπικίδη. Δηλαδή το παιδί, το λαϊκό. Εντάξει. Κάνουμε crowdfunding, βρίσκουμε παραγωγούς, κάτι πρέπει. Δηλαδή που είναι απομονωμένο κάπου στο Παλαιόκαστρο. Εντάξει. Ναι. Τα μάξι με το λάστιχο. Δηλαδή κάνω λίγο εικόνα. Εντάξει. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί και διαπιστώνει ότι αυτή η ζωή δεν του αρμόζει. Καταλαβαίνεις.
και έρχεται προς το κέντρο. Ναι. Διαβατήρια, αυτά, ιστορίες, τα γνωστά. Και ψάχνει το μέλλον του, αντιδράσεις. Αντιδράσεις του κόσμου. Σιγά σιγά όμως μήπως βρίσκει ένα παλιό προπονητή που του αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. Ότι... Θα σε πάω, κύριε Αγγελάρας. Κάτι συγγνώμη. Κοβολόι. Ρησικό και σε έτοιμο. Έχω του πέταξα μια τέτοια δηλαδή. Το έκανα. Όχι έτοιμο ήδη. Λοιπόν, δώσε εδώ κόσμος. Αγγελάρας. Τα λένε στο Μπαξέ. Με το τσίπουρο αυτό το LSD που βγάζει. Ένα πίνει 7 μαστουρών. Εντάξει. Δεν μου έχουν πει άτομα τώρα που έχουν πει ότι φίλε, άστο. Καλύτερα πρεζάκια σου. Γιατί? Να γίνει ταινία. Να γίνει τραγούδι. Μάλιστα, το καλύτερα πρεζάκια. Ναι, τα λένε εκεί και τον πείθει. Μόνο με το βλέμμα, γιατί δεν μιλάνε. Ναι. Με τα μάτια μιλάμε εμείς, εξάλλου. Και τον πείθει να γυρίσει στον κόσμο. Πίσω. Πίσω. Εντάξει. Και πρέπει να δώσει απαντήσεις. Γιατί πάντα υπάρχει μια αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Τα γνωστά τα σουβλάκια που πήρες και αυτά τα. Που έχει γίνει το τέτοιο. Και θα δώσει τη μάχη του. Θα δώσει. Επιστρέφει στην ίδια ομάδα ή σε άλλη ομάδα. Μετά θα φύγει. Ναι. Να γίνει ξανά το μασπούλησε προδότη. Αυτά να γίνει, να γίνει και λίγο σα πέσει. Ένα απλό twist ότι πάλι τα ίδια, αλλά στο τέλος πάλι θα. Θα γυρίσει και θα. Ναι. Θα κλείσει την καριέρα. Είναι καταπληκτικό αυτό το σενάριο. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε γυρίσματα αμέσως μετά το. Ποιος θα υποδηθεί όμως το ρόλο του Δημήτρη Αλμπιγκίδη. Για να μην ξοδευόμαστε στον ίδιο. As himself, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ή ο Βαβακίδης. Κοίταξε, είναι και χρονιά των, έτσι, τα χρόνια μάλλον που διανύουμε, έρχονται πολλές σειρές και εκπομπές από το παρελθόν, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχεις δει το Cobra Kai, Φερρυπίν. Όχι. Για όσους δεν το έχουν δει, παιδιά, είναι η καλύτερη σειρά που έχει γυριστεί τα τελευταία χρόνια. Είναι η συνέχεια του Karate Kid. Ας το διάδοχει η συνέχεια αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η αποκατάσταση της τάξης. Γι' αυτό σου λέω. Το ξανθό δεν κοπάνε στο τέλος, δηλαδή. Έχει. Τώρα μη σου κάνω πλότου είστε, αλλά πέφτει πολύ ξύλο και στο μέλλον. Όπου το καλύτερο όλη υπόθεση είναι ότι δείχνει ρε παιδί μου του ήρωε πώ είναι. Ο Ντάνιελ Σαν, το θυμόμαστε όλοι με τον Γκέρο. Είναι Άμπλουτος, έχει 600... Πες μου στα αλήθεια, ναι. Πάνε παύση, ότι έχεις κάνει αυτή την... προσπάθησες να κάνεις εκείνη την λάβη που κάνεις στο τέλος και, και κοπάλεσαι τον ξανθό. Ναι, αυτό το πελαργό κερανό, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Ναι, συνέχισε. Ο Ντάνιελσεν είναι... Εντάξει, όχι, Πάμπλουτος είναι πάρα πολύ πλούσιος, έχει αντιπροσωπήσει αυτοκινήτων. Θα πάρει και ομάδα μπάσκετ, σε κάποια φάση. Ο άλλος δεόξανθος είναι loser, αποτυχημένος, μπεκρής, δεν έχει τον ήλιο μοίρα, χωρισμένος, καταλαβαίνεις, ας πούμε, ένα κατακάθι. Και όλα αυτά γιατί έχασε ένα πρωτάθλημα ενός τοπικού, ας πούμε, επαρχίας, κάτι τέτοιο στην Καλιφόρνια. Έχασε ο Πάμπλουτος μέσα από την αυγή, ναι, και το... καταστράφηκε ένας ξανθός. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω, έκανε καράτε πρωτάθλημα ο Λαγκαδάς, γιατί είναι και επαρχία, ας πούμε. Και ένας το έχασε, ξέρω εγώ. Και καταστράφηκε όλη η ζωή του. Και αντιθέτως, ο άλλος ρε παιδί μου έγινε. Έγινε, ας πούμε, άλλαξε όλο το ρου της ιστορίας, της ίδιας της ζωής. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης, αλλά είναι καταπληκτική. Έτσι, σε όλη αυτή την επαναφορά των παλαιών μπορούμε να τοποθετούμε. Παίζουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι παίζουν. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ως μεγάλη. Και έχει και παιδάκι από κάτω και γίνεται. Αλλά πώς θα λέγεται η ταινία που ετοιμάσαμε, ας πούμε, το δράμα ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή που επιστρέφει για να πάρει την. Η Λατέρνα. Θα βρούμε, θα βρούμε. Θα βρούμε, ναι, εντάξει. Θα το ζητήσουμε από τον κόσμο. Μας στείλει. Πού να μας στείλει, FM κενό. Μηνυματάκι. Δεν μηνύματα, δεν μου τα έχει. Ναι, δεν τα έχω κάνει, γιατί τα έχω κάνει σε μένα, νομίζει, εντάξει. Και στα inbox και στα λοιπά. FM κενό το μηνυματάκι τη αποστολή στο 54526. Γιατί οι τρόποι που θα επικοινωνούμε, τουλάχιστον στο ξεκίνημα τη εκπομπή, θα είναι μέσω γραπτών μηνυμάτων. Πώς μπορούμε να ονοματίσουμε αυτή την ταινία ή πάλι αν θέλετε. Για ποιο λόγο μου βγήκαν οι ισολογισμοί των μηνών. Γιατί αγόρι μου. Ως ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχεις εκπαιδευτεί στο οικονομικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Άπαντες νομίζω οι αθλητικοί συντάκτες ή το κρύβανε μάλλον ένα μικρό Γιώργο Αυτιά μέσα τους. Έτσι, βρήκες ισολογισμούς τώρα, τα βρήκες τα μηνύματα. Βρήκα τα μηνύματα, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα είναι σημερινά, είναι αυριανά. Εντάξει, εγώ τις χαίρες το πρωί διάβαζα ψεύτικα μηνύματα για να φανεί ότι είχαμε κίνηση. Χθεσινά, προχθεσινά. Καλά, αυτά έχουν, δεν έχουν γίνει μόνο στις δικές μας εκπομπές. Εμείς τα λέμε όταν τα κάνουμε. Ναι. Φίλε, 5-14.
Λίμπερο 107,4, ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή ψυχιατρίων στα πρώτα πατήματα στο γήπεδο. Γεγονός. Σταύρος Κόλκας. Μπάμπης Μπατμανίδης, χωρίς Αρδάμ. Έτσι, χωρίς Αρδάμ. Αυτό που πω. Αυτό το μπουμπού. Ναι. Μα για αυτό το λόγο τοποθετήθηκαν. Και παρόλα αυτά έχουμε και χορηγούς. Δηλαδή κυρίες και κύριοι, ζεστές τυρόπιτες. Από άλλους είναι. Χάρηκα και εγώ. Δική μου είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τους αγαπάμε. Εντάξει, ναι, στηρίζω. Θα τους εκφέρεις. Γι' αυτό σου δώσω πάσα στον κενό χώρο. Πες τους ρε παιδί. Καζίνο. Ρέτζεση, θέατρο Βεργίνα. Πλούταρχος. Κάνεις 5 λεπτά να τους πεις. Πλούταρχος, 18 και 19 Οκτωβρίου. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε το θέατρο Βεργίνα. Εκπληκτικό σέρβις. Θες να πάμε. Θες να παίξεις το θέατρο Βεργίνα. Και αυτό θα το κανονίσεις. Τι να παίξεις. Κολοχέρι. Πάω να παίξεις, είμαι καλή. Εντάξει, να παίξω, παιδί. Όχι, να παίξεις, ε. Κανόνισε, ναι. Ως τι. Μπάμπης Μπατμανίδης, ε, μάλιστα. Εντάξει, κανόνισε. Έχω ένα φίλο που κάνει όλα τα πρόμο. Θα με φτιάξει. Θα έχει την καχώρη. Εντάξει, εκεί θα το παρουσιάσουμε έτσι. Ναι. Ο υποψήφιος, τέλος πάντων, πελάτης. Ναι. Θα πιστέψει ότι γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Εντάξει. Εντάξει. Πώς θα το παρουσιάζεις, δηλαδή. Ως τι. Καριέρα στο εξωτερικό. Όχι, καριέρα στη Σταυρούπολη. Εντάξει, ωραία, μέσα. Δεν έχω παίξει ποτέ στη Σταυρούπολη υπόψη. Στη Μονή, Λαζαριστών, αλλά για μένα δεν είναι Σταυρούπολη μόνο Λαζαριστών. Όταν ακούς Σταυρούπολη και μόνο Λαζαριστών και το πόσο. Είναι κανένα εξάρτητο, σαν το Βατικανό. Ναι, είναι, αλλά φίλε, είναι γειτονιά. Εγώ έπαιζα πριν γίνει. Ναι, καλά. Ξέρεις ποιο ήταν το χόμπι μας μικρή στην Τρεψιθέα. Πηδούσαμε από την κορυφή της Μονής Λαζαριστών. Ωραία. Κάτω στην Κοπριά, από την κορυφή από πάνω. Ναι, είχε χώματα τέτοια αυτά. Ναι. Πηγαίναμε εκδρομές εκεί. Εννοείται, ήταν κλασικό. Έχουν σπάσει πόδια, χέρια, ναι, κεφάλια. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Και είχαν δώσει συναυλίες. Ο πρώτος που έδωσε συναυλίες στη Μονές Αριστούν ήταν ο Νίκος Παπάζογλου. Όταν ήταν, και οι τρύπες μετέπειτα. Όταν ήταν κάτω μπετά. Λοιπόν, όλα αυτά, καμία σχέση με τον χορηγό. Ναι, λέγαμε λοιπόν για το Ρέτζεσι Καζίνο. 18 και 19 του μηνός, παιδιά, Οκτωβρίου. Τελευταίες παραστάσεις δεν αποκλείεται να έχει και άλλες. Υπάρχει και μια επέκταση συμβολέου που λένε ποδοσφαιρική. Έτσι. Ναι. Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν με τον γιο του, τον Γιώργο Καγοσέο. Ο Στέργιος κατάφερε να πει στον αέρα τις προάλλες. Με τον Γιώργο Καγοσέο και τον γιο του. Αν ήταν, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Και η Αφροδίτη Χατζημινά μαζί. Ρέτζεσι Καζίνο λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος, 18 και 19 του μηνός, κρατήσεις στο 2310-491-234, πληροφορίες βασικά. Ώρα έναξης 10 παρατέταρτο. Το λέω ότι μπορώ. Με το Στέργιο. Έκανε καλύτερο. Για πες. Πρέπει να κόψουμε την εκπομπή της Πέμπτης, όπου σε ένα μαύρο γεγονός, όπως είναι ο θάνατος της μητέρας του Μαυρίκου και του αδερφού, δεν πέτυχε ποτέ τον συγγενή του Μαυρίκου που πέθανε. Ποτέ όμως. Είπε όλα τα άλλα, θείος, τι, μπατζανάκια. Σταμάτησε το μυαλό του, ρε αγόρι μου. Είναι από τις περιπτώσεις που είδε κέρμα και κατάφερε σε ένα θλιβερό γεγονός να μας κάνει να πεθάνουμε. Δηλαδή... Και παίρνει ένας άνθρωπος αγανακτισμένος, δικαιολογημένα και λέει: εντάξει, ρε παιδιά, θάνατος είναι, δίκιο είχε. Αλλά δεν μπορούσα, ρε. Δεν πέτυχε τίποτα. Τίποτα. Ποτέ τη μάνα, ποτέ τον αδερφό. Γιος, κόρη, θηγατέρα, κουνιάδος, κουμπάρο. Μπορεί να είχε παίξει παράλληλα. Τι παράλληλα γεγονότα. Δεν ξέρω τι έπαθε. Εγώ ανησύχησα εκείνη την ώρα. Έχω ένα γνωστό που έπαθε εγκεφαλικό. Αλλά είναι καλύτερα από τότε. Ναι. Δηλαδή ενώ πριν του εγκεφαλικού ήταν. είναι καλύτερα. Αλλά γενικά, φίλε, μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Άμα προετοιμάζει για κάτι τέτοια. Ναι. Στον αέρα, εντάξει. Μου ήταν αναπάντεχο. Μου ήταν αναπάντεχο. Αν το κόψουμε, να κλάψει. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, και μετά μου λες εσύ ότι πάμε νωρίς στους χορηγούς. Εντάξει. Πήγε ακριβώς το πήγαμε. Ναι, έτσι. Και welcome στο. Welcome stores Αλεξιάδης. Μην τα λες γρήγορα, Σταύρο, είναι πρωί ακόμα. Εντάξει, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τιμές, κόστους, εκπληκτικές προσφορές. Λάπτοπ Dell. 16 ίντσες, μπλα 2,79. Αυτό τώρα τι ήτανε το 2,99, θες λάπτοπ, σου πάρω ένα. Κανόνισε πιο
Πιο φτηνά. Τον μου άρεσε το 16 ίντσες τι ήτανε. Καταρχήν ξέρεις τη διαφορά ίντσας με... με εκατοστό, με μέτρο, με αυτά τα έχεις καταλάβει ποτέ? Δεν χρειάζεται, ξέρω, έχω βάλει αυτό, είναι ίντσα. Το εκατοστό γιατί να το ασχοληθώ? Γιατί τα λέμε ίντσες? Ευρώπη δεν είμαστε, δεν έχουμε άλλη μονάδα μέτρησης, δεν έχουμε. Ίντσες είναι νομίζω βρετανικές και αμερικάνικες, δεν είναι? Παντού ίντσες είναι στα ηλεκτρικά, ναι. Α, στα ηλεκτρικά, εντάξει, οκ. Απορίες τώρα. 299 λοιπόν, αυτό το Intel που έχει καλά λάπτοπ. Καλά λάπτοπ, Intel, δεν είναι σαν τα άλλα που κάνουν. Ωραία, και ασυρματοποντίκι. Ξέρεις να συνδέσεις ασυρματοποντίκι? Δυσκολεύομαι κάποιον. Welcome Stos Αλεξιάδης. Ο Κώστας ο Θεός αυτός. Εκπληκτική εξυπηρέτηση να ξέρετε. Φιλιππόπουλος 57. Περάστε μια βόλτα δυτικά εκεί στους Αμπελόκηπους και ό,τι θέλετε θα το βρείτε. Πάμε στο διάλειμμα. Ένα μικρό MIT. Silicon Valley οι Αμπελόκηποι λοιπόν. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Ψυχιατρίο. Είναι η ζώνη του Λίμπερο 107,4. Εμού παρόντος και φυσικά του Σταύρου Κόλκα που δεν έφυγε ποτέ από αυτή τη ζώνη, είναι η αλήθεια. Ήμουνα λίγο... πιο μετά. Ποια είναι η πιο πρωινή ώρα που έχεις κάνει ποτέ, που έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου, η πιο πρωινή ώρα? 10. Εντάξει. Τότε που κάναμε τον Πλιάκο. 8 ποτέ δεν έκανες εκπομπή? Τρελός είσαι. Λέω ρε παιδί μου, μήπως κάποτε. Είχαμε τέτοια αμυδρή εντύπωση ότι κάποτε έκανες 8. Ποτέ. Α, όχι. Ξεκίνησα 12-2 το βράδυ. Ναι. Με σχέκανε μπάλ. Με σχέκανε μπάλ, φίλε, θεϊκή εκπομπή. Με το θυμάσαι το Φουρτιώτη. Το Φουρκιώτη. Φουρκιώτη, όχι το Μένιο. Έναν χολύπτη, όχι το Μένιο. Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το κάναμε βραδιές ποιήσεις και τέτοια, φίλε. Εκπληκτικά σκηνικά. Θα κάνουμε και ημέρες ποιήσεις επίσης, γιατί υπάρχει μεγάλη τροφοδοσία ούτως ή άλλως από το. Άλλωστε, διαβάζοντας και το στάτους του Μελιόπουλου. Το διάβασες? Όχι, δεν το διάβασα. Δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτή την υπόθεση. Όχι. Είναι αρκετά σοβαρή. Έτσι, τίθενται... Είναι αρκετά σοβαρό, ασόβαρη. Ναι. Αλλά το παιδί προθέπει του συνομιλικού του να αφήσουν το ποδόσφαιρο και να γράψουν ποιήση. Να διαβάσουν ποιήση. Κακό είναι αυτό. Όχι, βέβαια. Γιατί να μετασυνδυάσουμε ποδοσφαιρική ποιήση, αυτό που κάνω εγώ. Έχω γράψει τραγούδια για ποδόσφαιρο, όπως το You Foul. You Foul. Έτσι, με εκπληκτικούς στίχους. Ναι, θα κάνουμε λοιπόν και ημέρες ποιήσης. Δεν θα έχουμε, ναι. Θα... Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που γράφουν, φίλε. Στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά με γκρίκλισσα είναι το. Η Άσο Κόκλα το πρώτο. Που θα λέγεται. Γενικότερα να σου πω ότι η παραγωγή στο λογοτεχνικό τομέα είναι τεράστια στην χώρα μας. Μπορεί να μην βγαίνουν τραγούδια, να μην βγαίνουν CD, δίσκοι και τέτοια, αλλά γράφουν άπειρα βιβλία οι συμπατριώτες μας. Ναι, εγώ βασικά μου στέλνουν συνεχώς. Έγραψα ένα βιβλίο, μου λέει ο άλλος. Εγώ δεν ήξερα ότι γράφει αυτός που είναι το γράψω. Γενικά, όχι ότι γράφει βιβλία. Ότι γράφει γενικά. Αλλά μου στέλνουν βιβλία. Δεν έχω διαβάσει ποτέ κανένα. Από αυτά που σου στέλνουν, ναι, μάλιστα. Ποτέ. Ωραία. Δεν έχω χρόνο. Α, έτσι το δικαιολογήσει. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα εγώ. Στη ζωή σου, ναι. Και οι δύο μέρες. Άλγευρα, είχα μπει μεταξύ τα στέως, ναι. Εντάξει, okay. Όχι, ναι. Η αυτοβιογραφία του Κρόιφ. Που αν είσαι ποδοσφαιρικός, έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί ο Κρόιφ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που βγήκαν ποτέ, ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες ποδοσφαίρου, ο πρώτος άνθρωπος που συνδύασε την αμερικάνικη μαρκετίστικη λογική με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Δηλαδή, σε βοηθάει στη δουλειά να καταλάβεις από πού πηγάζουν 5-10 πράγματα. Εγώ από τον Κρόιφ έχω κρατήσει ότι κάπνιζε το ημίχρονο. Ναι, αυτός. Γεγονός. Γενικά ήταν πολύ ωραίος τύπος. Κάτι εκτός ποδοσφαίρου έχεις διαβάσει? Το Αποστόλη Μονοκόλλο το 2. Το. Τι να διαβάσει αυτό το ποδοσφαίρο? Κάτι ρε παιδί μου, ένα βιβλίο. Ένα κάτι τι, σε ένα περιοδικό. Το μικρό Νικόλα. Το ονομό Ηλίας. Ναι, μάλιστα. Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Ο μικρός Νικόλας πάει. Γκοσινή. 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 Ξέρετε, Γκοσινή είναι βλάχο. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, παρακαλώ. Έτσι μάθαμε λατινικά κιόλας από τα Αστερίξ και τα Οβελίξ. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 στα inbox και του λόγο επειδή είναι ενεργό. Η σελίδα εφημερεύει. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κρις, ο οποίος μας λέει ο Μπάμπης είναι ο μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός που παίζει τραγούδια δικά του. Καταρχήν να πω ότι οι άλλοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί δεν γράφουν τραγούδια. Δεν έχουν. Ναι. Μπορεί να γράφουν βιβλία όμως. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Μπορεί να διαβάσουν τα βιβλία τους. Ναι. Διαβάζουν τα βιβλία σας να πάρουμε την ακροματικότητα όλοι. Μα να φύγουμε από το 0%. Γνωστοί τηλεπολιτέοι οι οποίοι μετέπειτα εξελίχθηκαν και σε πολιτικούς άρχοντες αυτού του τόπου δεν λέγανε ότι κυρίες και κύριοι διαβάστε την ιστορία, τα λένε και τα βιβλία μου. Ναι. Εδώ αποδεικνύονται, ας πούμε. Ναι.
Δεν θα θες να διαβάσεις επιστολές του Ιησού. Το λιγουρεύεστε. Ναι. Το λιγουρεύεστε. Ναι. Δεν είναι από τις καλύτερες ατάκες που έχουν βγει ποτέ. Μαρκετίστηκα γιατί είσαι. Ναι. Αυτό που τρελαίνομαι σε σένα είναι το. Αυτά τα. Το project. Τι έχεις, σαν το Λουτσέσκου, πώς είχε ας πούμε τα balance strong και τέτοια. Καλύτερα τα είχε ο Ρόφρινγκερ. Mm-hmm. Που έλεγε σε κάθε συνέντευξη τύπου Fighting Spirit. Μας είχαν πάρει και κουτσί. Αλλά Fighting Spirit, Fighting Spirit. Λίγο έτσι. Λίγο Manowar αυτό έτσι. Fighting Spirit. Εσύ τι λες, ο οργανισμός, το project. Το project. Πού να τα πιάσουν αυτά, ρε. Πού να τα πιάσουν. Τώρα το μαρκετίστικο είναι, ας πούμε, επίσης. Εντάξει. Δημιουργώ τάση. Είμαι η Μαντόνα των αθλητικών. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίο, ωραίο. Καλημερίζουμε το φίλο μου στο 23 που λέει καλημέρα μάγκες και καλή αρχή. Όσο λιγότερο ασχοληθείτε, τόσο καλύτερα. Μάλλον για τα αθλητικά. Αθλητικά λέει. Δεν έχουμε καμιά συγκλονιστική διάθεση, είναι η αλήθεια. Ναι, μα δεν έχει και αθλητικά κιόλας. Σιγά τι συμβαίνει σε αυτό το. Έχουμε ένα προβληματάκι, παίζει ο κόσμος, ας πούμε, μπαλίτσα πάνω κάτω εκεί την κυκλοφοράν και τελείωσε. Ναι. Δεν συμβαίνει κάτι τίποτα εκτός αέρος. Εντάξει, δεν συμβαίνουν πολλά. Αλλά έχουμε μετά μια ενημερωτική ζώνη 2 ώρων. Τι θα πουν τα παιδιά. Ναι, μην τους φάμε το ψωμί δηλαδή. 4 παιδιά έχει ο Χρήστατος. 5 φορές. 4 έχει. Συναγωνίζεται το σπανούλι. Λες. Ο Σπανούλης σε κάθε παιδί έπαιρνε και ένα ευρωπαϊκό. Όχι, σε κάθε αγόρι. Α, καλά το είπε, σε κάθε παιδί. Ναι. Σε κάθε αγόρι, τα 3 ευρωπαϊκά που έχει πάρει ήταν γιατί ο Ολυμπία Χοψονίδου ήταν έγκυος σε αγόρι. Σε αγόρι. Yeah. Στα 2 κορίτσια που έκανε ήταν οι 2 τελευταίοι τελικοί που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Μία έχασε από τη Ρεάλ και μία από την Φενέρμπαχτσε. Το Χρήστατος έτσι το πάει. Σε κάθε αγόρι, σε κάθε κορίτσι έχει έναν υποβιβασμό. Κατάλαβες. Το έχει ψάξει, έχει κάνει τα μαθηματικά. Ναι, αλλά θα το ξεπεράσει. Προτρέπουμε τον κόσμο δηλαδή να ασχοληθεί και στοιχηματικά μια ψηλή, ένα τελικό. Έχουμε ρε φίλε. Έχουμε ρε φίλε. Τη στήλη. Την Λεμπέτ. Εντάξει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η Λεμπέτ. Η στήλη Λεμπέτ, η οποία έχει σήμερα στοιχηματάκι, έχω παίξει εγώ, να ξέρεις. Έχω παίξει. Φίλε. Θα πάμε στον χορηγό. Ένας είναι ο χορηγός στοίχημα, θα μπούμε μέσα. Ωραία. Θα μπούμε μέσα. Θα μπούμε μέσα, τι ήταν αυτό, ήταν επιλογή για το στοίχημα. Όχι, θα όχι, μπούμε όχι, μέσα, όχι, παίξτε όχι, πέντε. Όχι. Θα σου πω, θες να κάνουμε την στήλη Λεμπέτ. Λεμπέτ, βέβαια, βέβαια. Προκριματικά Euro 2020 δεν θα περάσει ούτε απ' έξω η εθνική μας. Ναι. Ουκρανία-Πορτογαλία. Πρέπει να τα συζητήσουμε τώρα αυτά μαζί, ας πούμε. Δηλαδή, άκου, θα δώσουμε μια άλλη διάσταση στο στοίχημα. Ναι. Άκου τώρα για να καταλάβεις, γιατί υπάρχει και το κοινωνικοπολιτικό. Ναι. Η Ουκρανία, τι κοινωνία είναι η Ουκρανία. Μια πάρα πολύ συντηρητική κοινωνία. Συντηρητική, ακροδεξιά. Έχει έτσι πολύ περίεργες, ας πούμε. Αλλά, μια στήριξη, ας πούμε, περίεργη μέσα. Έχουν θέμα με τους Ρώσους και τον Πούτιν. Πουλάνε χαρτιά υγείας με την φάτσα του Πούτιν. Έχω σπίτι. Σοβαρά, έχεις τέτοιο πράγμα. Έχω δύο. Ναι. Το 2000 και σου δίνουν το ένα. Ναι. Γιατί έχει και συλλεκτική αξία. Μπορεί να τα βρούνε μετά. Ναι. Να βγαίνουνε. Ναι. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Μια συντηρητική κοινωνία λοιπόν. Με τεράστιο πρόβλημα αλκοολισμού. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή πίνουν κάτι βότκες πικουλινόσκα για 90% αλκοόλ. Έχεις πάει Ουκρανία και ξέρεις. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ουκρανίας έχω πάει. Ναι. Χάρκοβο, Ντόνετσκ, Λβίβ, Κίεβο. Έχω πάει. Με πόσους ομάδες, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει μόνο με αυτές τις ομάδες. Καλά κάνει και παίζει μόνο με αυτές τις ομάδες. Εντάξει, okay. Δεν θα μας χαλάσει αυτό. ήθελε, καλά, αυτό που έλεγα πάντα ήταν πιο ΠΑΟΚτσάκι. Είχε πει, ξέρεις, δεκαετία του 80 και 90 αρχές, ας πούμε, που καθόταν και αναπολούσαν, ας πούμε, και σκεφτόταν εκδρομές. Άρα, φίλε, να παίξουμε καμιά φορά στην Ολλανδία και ας πεθάνω. Αυτό. Για τους ευνόητους λόγους. Ναι. Ωραία. Και αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, το πιο άσχημο λαό του πλανήτη. Τεκνοποιείς και τρέχει η Μαριάννα Βαρδινογιάννη με πλακέτα και σε. Ξέρω, τον Περέρια το θεωρείς άσχημο, τον Βιερίνε το θεωρείς άσχημο. Ο Βιερίνε όταν ήρθε, είχε χέτη λασποτήρα μπούκλα. Ναι. Ωραία. Κόλο Κιμ Καρδάσιαν. Εντάξει. Και τον κάναμε άνθρωπο. Και τον κάναμε άνθρωπο. Έτσι. Ήταν στις Βεραλυδιές, τα γνωστά. Ναι, ναι, ναι. Παίζουν λοιπόν δύο κοινωνίες. Η Πορτογάλη είναι κοινική. Η Ουκρανή είναι. Άμα τους τραβώσει, γεια σας. Ναι. Εδώ λοιπόν δεν καίγονται. Χι. Αγκαλιασμένοι. Μάλιστα. Και όλα καλά. Και όλα καλά. Πιούμε και μια βοτκίτσα και μια τέτοια. Αν και ο Σάντος είναι μια θεότητα από μόνος του, αλλά δεν θα καεί σήμερα. Καλή είναι η Ουκρανία, δεν είναι κακή.
Κόσοβο Μαυροβούνιο. Εντάξει, νομίζω είναι ότι. Πολύ καλό είναι το Κόσοβο. Η ματσάρα τη ημέρα και όχι μόνο. Το φέρνουν ό,τι θέλουν βασικά αυτοί. Λες, σχέση, γιατί το Κόσοβο προχθές πήγε να παίξει ο Ερυθρός Αστέρας και δεν τους επιτρέψανε να μπουν μέσα. Είχαμε και τέτοια ζητήματα. Όταν λέμε ότι όλα έχουν μια πολιτική διάσταση. Όλα έχουν. Εδώ λοιπόν είναι λάθος αυτό που δίνει ο Μπουκ. Mm-hmm. Το 2-15 στο over. Mm-hmm. Βάλτε το ρεύμα. Ωραία. Εμείς δίνουμε, βάζεις λίγα, παίρνεις πολλά. Έτσι, εγώ παίζω ένα ευρώ. Ναι. Και το κλαίω. Για σένα, για σένα. Βουλγαρία, Αγγλία. Ναι. Α, έχει τέτοια ματσάρα εδώ δίπλα μας. Δίπλα μας. Όσο είναι η Αθήνα, είναι βέβαια η Σόφια, αλλά νομίζω ότι αισθανόμαστε πιο κοντά για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν ξέρω το. Δίπλα μας είναι. Οι Άγγλοι έχασαν το προηγούμενο παιχνίδι, θα κερδίσουν τώρα. 1-25 δεν θα παίξει ποτέ. Ναι, ισχύει. Στη ζωή σου. Ισχύει. Λιθουανία, Σερβία. Ωραία χώρα. Ωραία χώρα, ποια από τις δύο. Η Λιθουανία. Γενικά παίζουν οι δύο χώρες με τις ψηλότερες γκόμενες στον πλανήτη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν. Εσύ έχεις ταξιδέψει. Λιθουανία έχεις πάει. Με ποιον. Μόνος μου. Μάλιστα, ωραία. Γιατί ψάχνω να βρω με ποια ομάδα εκεί παίξω. Πάω κάτι. Δεν παίξαμε. Δεν παίξαμε. Πήγες Λιθουανία από επιλογή δηλαδή. Περαστική. Μάλιστα. Εντάξει. Λιθουανία, Σερβία λοιπόν. Θα κερδίσουν οι Σέρβοι. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν θα κερδίσουμε πολλά γκολ. Εκείνη το κλειδί. Γαλλία-Τουρκία. Γαλλία-Τουρκία. Πολλά γίνανε τώρα με την Τουρκία. Η UEFA Μάφια δεν έχει τιμωρήσει ακόμα την Τουρκία. Είπε ότι το εξετάζουμε, δεν το είδαμε. Καλά, εννοείται δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε. UEFA Μοιόπια, ίσως να τους μετονομάσουμε τους φίλους μας. Δεν το είδανε. Είναι εκπληκτικό. Άκουγα δεις. Τώρα για να το σοβαρέψουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Έχουν συμβεί πολλά σκηνικά. Έχουν χρησιμοποιηθεί από τον τύπο. Α, προσέβαλε, ξέρω εγώ, η μπούκα του Σαββίδη την Ελλάδα στα μάτια των Ευρωπαίων. Mm-hmm. Α, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, προσέβαλε τα επεισόδια με τη Ρώμα, π.χ. Προσέβαλε την χώρα μας στα μάτια των Ευρωπαίων. Παιδιά, λαμόγια είναι. Μάλιστα. Μην τους αντιμετωπίζουμε, λες και είναι τίποτα μηγιάγκηχτη. Απλά είναι εξευγενισμένα λαμόγια. Η Γαλλία, η οποία τώρα παίρνει και θέση, ας πούμε, γιατί είπαμε να το εξετάσουμε πολιτικά στο ζήτημα της διένεξης εκεί στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, ξαφνικά λέει ότι αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Έτσι απάντησε, ας πούμε, με πολύ πυγμή η Γαλλία, η οποία ξεκίνησε τους βομβαρδισμούς, ας πούμε, γιατί έχει συμφέροντα χρόνια. Τώρα βέβαια κάνουν κολοτούμπα όλοι. Μέρκελ, Γάλλοι, αυτοί όλοι αρχίζουν και μαζεύονται γιατί βλέπουν ότι υπάρχει καταγραφή. Γιατί έρχεται και κόσμος από εκεί, θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση. Όχι πως δεν έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις αυτού. Ναι. Οι Τούρκοι, οι οποίοι σαν να μην τρέχει τίποτα. Καλά, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, μιλάμε για καθεστώς εκεί. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες που σήκωσαν τα χέρια και χαιρέτησαν, εγώ πιστεύω τουλάχιστον οι μισοί φοβόντουσαν ότι άμα δεν το κάνουν μπορεί μετά την τροσκαριά να μην έχουν χέρια. Εντάξει. Υπάρχει και αυτό το καθεστωτικό εκεί. Έναν τέτοιο πανηγυρισμό έκανε. Και κανείς δεν κατάλαβε γιατί ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου, ο οποίος όλος συμπτωματικός λέγεται και Γρεκός. Ναι. Και έκανε, ας πούμε. Δεν αλλά... συγκέντρια με τον άλλο. Δεν ξέρω. Έχει κάτι μούτρα, τα είδα λίγο. Ήταν λίγο έτσι όταν εμείς τα κάναμε στις Βελανδίες. Έκανε ένα στρατικό χαιρετισμό, δείχνοντας όμως ή θέλοντας να πει καμία σχέση φυσικά ότι υποστηρίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις της Τουρκίας, ότι είναι στρατιώτης στο Ολυμπιακού Βόλου. Του Ολυμπιακού Βόλου. Με που σοφάρισε τον. Ο οποίο στην προηγούμενη αγωνιστική. Επειδή είχε πολλού στρατιώτε, δε αγόρι μου. Ναι. Ωραία, έπεσε με τη Βέρεια. Το είδαμε πολύ αυτό το μπάτσι. Ναι. Ναι. Και ενώ ήταν 0-0 το σκόρ στην έδρα του, έδινε καμιά 20 φράγκα τον Άσο και ένα 15 την Βέρεια. Πρέπει να παίξανε. Και οι νεκροί να σηκώθηκαν και να έπαιξαν το διπλό. Με σωληνάκι από το νοσοκομείο. Ορδός και έτσι. Ναι. Γιατί δεν έχετε WiFi στο νοσοκομείο Βόλου, συγχαμένοι. Τέλος πάντων. Γενικά λοιπόν η UEFA. Πώς την είπες? Μοιόπια. Πώς είναι η μοιόπια στα αγγλικά, δεν έχω ιδέα. Μέχρι lower έχω φτάσει. Όλα ελληνικά είναι. Σωστό. Συγχαζόταν. Ναι, σωστά. Γιατί... Όλα ελληνικά είναι. Ναι, ναι. Τότε πως ο Λότας και κάνει μια ομιλία. Ναι. Η οποία δεν έχει γίνει. Είναι χώαξ αυτό το πράγμα. Ένα είναι πληροφορήσω. Αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι ο Λότας ζει ακόμα. Σωστό και αυτό. Ναι. Δηλαδή, αναρωτιόμουν σε ανύποπτες φάσεις. Ο Λότας πέθανε. Όχι. Γιατί ζει μέσα από τα γραπτά του και μέσα από αυτή τη μεγάλη ομιλία, ας πούμε, στο συνέδριο εκεί του ΟΗΕ κτλ. Επίσης, ένα πολύ αγαπημένο μου χοάξ είναι αυτό που το έχουν
σχεδόν όλοι οι λαοί που έχουν μία γλώσσα που λένε ότι παρά μία ψήφο. Αυτό τι ναι, ναι, παρά μία ψήφο η ελληνική εμπροκειμένου, αλλά το λένε και οι Ολλανδοί, το λένε και οι Ισπανοί. Δεν ήταν επίσημη γλώσσα του νεοσύστατου τότε Αμερικανικού κράτους το 1700 και με Τζορτζ Ουάσιγκτον κτλ. Αν οι Ολλανδοί ήταν η επίσημη γλώσσα παγκόσμια, ναι, θα μιλούσαμε με την νοηματική όλη. Πάω στην Ολλανδία 20 χρόνια. Κάθε χρόνο. Ναι. Τρεις φορές. Ναι. Σαν να πηγαίνεις στην... έχω... στο παλιού. Πιο παλιούρι. Στην Κερακανούρη. Στα ψακούδια. Εντάξει. Και δεν έχω μάθει μία λέξη. Ναι. Μία λέξη δεν ξέρω. Ξέρεις το Άγιαξ. Φτάνει. Ναι. Που και αυτό δικό μας είναι. Δικό μας είναι. Δικό μας είναι. Έχεις κάνει αυτή τη δήλωση φέτος, νομίζω, ή πέρυσι το ιστορικό. Ποιος Άγιαξ. Φέτος το έχεις πει. Δικαιώθηκα, ρε φίλε. Ποιος Άγιαξ, μόνο εγώ του έχω βάλει γκολ. Εντάξει. Στο Champions League ο Άγιαξ έχει φάει 4 γκολ, αλλά και 4 από εμάς. Ναι. Έχει παίξει 2 παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ, ένα με την Ρίλ και ένα με την Πάλι με εμάς έπαιξε, δηλαδή πάλι Έλληνες βρήκε στο διάβα του. Δεν ξέρω, είδες ένα κορυφαίο του, μια και είπαμε τώρα και τους Κύπριους, ένα κορυφαίο του Βελόπουλου πρόσφατο, τώρα το έβγαλε. Το είδες, το είδες. 2,5 χιλιάρικα ο καθένας μας. Ναι, βγάζει ένα έγγραφο ότι κάποιος, ας πούμε, Πακιστανός Σύριος, δεν ξέρω γιατί, παίρνει από το ελληνικό κράτος 2.000 αμοιβή που είναι χώαξ, δεν ισχύει. Ναι. Και το βάζει ότι αυτό. Κάνω επερώτηση στη Βουλή, ναι. Κάνω επερώτηση στη Βουλή και αυτά είναι ανεπίτευτα πράγματα και του γράφουν, το λέει και πάνω το έγγραφο, νομίζω ότι είναι στην Κύπρο το συγκεκριμένο. Και λέει, ναι, αλλά η Κύπρος είναι η Ελλάδα επίσης. Και δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάπως έτσι και εσύ το έσωσες, νομίζω. Εγώ τον έβαλα γκολ και τέτοια. Και να κλείσουμε την στήλη Λεμπέτ. Λεμπέτ. Εντάξει. Μολδαβία, Αλβανία. Δύο χώρες σε πλήρη ανάπτυξη. Ναι. Ξεκάθαρα. Η Μολδαβία πρέπει να είναι, νομίζω, πιο φτωχή από την Αλβανία. Δουλέψαμε Ζήμπρου. Ναι. Δουλέψαμε εκεί. Οι παίκτες πηγαίνανε με τα πόδια στο γήπεδο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Άμα ήταν δίπλα, εντάξει. Δηλαδή, εσύ άμα πήγαινε τώρα στο ΕΑΚ Σταυρούπολη, να παίρνει. Δεν έχει και όχημα να πάρει, βέβαια. Ποτέ αναγκαστικά. Δεν έχουν. Εντάξει, Αλβανία πολύ καλύτερη. Στο ποδόσφαιρο. Δεν θα το παίξουμε αυτό το παιχνίδι γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώνει. Άσε το καλύτερα. Μάλιστα. Ισλανδία, Ανδόρα, μακριά και αγαπημένη. Ίγκανσον έχει η Ισλανδία ή λόγω. Πήγε, ναι, πήγε. Πήγε. Πού τον είδανε. Είναι αλήθεια. Εγώ θα. Και αύριο, 15 του μηνός, παίζει Ελλάδα-Βοσνία. Οι Βόσνοι βάλανε 4 γκολ στους Φιλανδούς. Ναι. Εγώ θα παίξω Ελλάδα αύριο, να ξέρεις. Ω, κάτι μας κρύβεις τώρα δηλαδή. Δεν σου κρύβω τίποτα. Δίνει η Ελλάδα 3,60. Ωραία, και τον Βόσνιο του δίνει 2,17. Στον Άσο, εδώ παίζουμε. Ναι, εδώ παίζουμε. Ναι, ναι. 3,60, γηπεδούχο ομάδα που βάζει πιτσιρικάδες που τρέχουν και έχουν κίνητο. Δηλαδή φάγανε όλα αυτά τους Νταβατζίδες. Φάγανε. Ρε Παπασταθόπουλος, Μανολάδες, το Ροσίδιδες, δεν παίζει κανείς από αυτούς. Ναι. Ωραία, και παίζουν μόνο μικροί. Και τρέχουνε. Την Ιταλία την παίξαμε καλά. Ναι. Κλεφτοπόλεμο, αλλά καλά. Μπορούσε να κερδίσει η εθνική. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο 0-0 και στο 1-0. Εγώ θα παίξω Ελλάδα, παιδιά. Μάλιστα. Θα βάζω τώρα και το εθνικό ύμνο, δηλαδή. Βάλε αυτό, εκεί έχει βάλει και το χέρι στην καρδιά, α πούμε. Το εθνικό ύμνο, τον οποίο είμαστε οι μόνοι που τον ακούγαμε στο κλείσιμο τη τηλεοπτική μετάδοση τη ημέρα. Γιατί στι άλλε χώρε δεν τον παίζανε τον εθνικό ύμνο. Δεν το έχω δει πουθενά. Γιατί ήσουν στι άλλε χώρε στα 90s και στα 80s, ρε. Γιατί δεν βλέπαμε. Σούπερ. Εκεί δεν έκλεινε ποτέ γι' αυτό. Εφημέρευε το κατάστημα. Ποια λογική έχει κλείνει το πρόγραμμα. Ναι. Τελειώνει. Τελειώνει, ας πούμε. Τα λέμε αύριο. Γιατί υπήρχε εποχή που δεν μπορούσαν στην ΕΝΤ να δουλέψουν τόσο πολύ, ρε αγόρι μου, και να έχει επαναλήψεις. Αυτό το. Οι νέες γενιές το ξέρεις ότι τους φαίνεται εξωπραγματικό. Όταν τους λες ότι η παλιά η τηλεόραση έκλεινε. Λέει τι από μόνη της, ας πούμε, τέτοιο το κουμπί. Όχι, έκλεινε. Έκλεινε. Ήταν νομίζω 11 το πρωί με 12 το βράδυ. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Ναι. Και. Ωραία, κλείνει. Ναι. Βαριέσαι να βάζεις επαναλήψεις. Δηλαδή τι να κάνεις. Να έχεις ένα πρόγραμμα και το βραδάκι. Ναι. Από αυτό που είχες, ρε αγόρι μου, δεν σου είπα να βάλεις κάτι επιπλέον. Ναι. Δεν χρειαζόταν κάποια έξτρα τεχνολογία. Απλά ένας θα έπρεπε να καθίσει εκεί. Ένας. Μεγάλο Πασόκ, ένας. Το βράδυ, τώρα 12 η ώρα, μπουζούκια 7 στα 7. Σε παρακαλώ, ξεκινούσε το πρόγραμμα. Εκεί ήταν. Ναι. Γι' αυτό δεν είχαμε 24 ώρες τηλεόραση. Γιατί έπρεπε να μείνει ένας. Ένας.
να δει ότι όλα πάνε καλά. Αν γινόταν, γίνεται την εποχή, αν γινόταν κάτι, δηλαδή, ξέρω εγώ. Έπεφτε, δίδυμη πύργη, το βράδυ ναι, πέφτανε. Ναι, ναι. Δεν θα το μαθαίναμε. Όχι. Την, την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Το πρωί, εντάξει. Ναι, ωραία. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν είχαμε βραδινή τηλεόραση. Mm-hmm. Και βέβαια, για να ενισχυθεί το εθνικό φρόνημα. Mm-hmm. Όπως κάνουμε τις παρελάσεις, στρατό αυτό μου λέγανε. Ναι. Κάνε παρέλαση, Σταύρο. Τι λες, δε βλάκα, τι να κάνω παρέλαση. Mm-hmm. Ρε, κάνε παρέλαση, να σε δει η γιαγιά και να χαρεί. Ναι. Ας δει τον αυτιά η γιαγιά να χαρεί. Πρέπει να δει εμένα. Εκεί ήθελε και εσένα. Κατάλαβες. Βάζανε σε, στα πλαίσια, ας πούμε, έπαρσης και. Έπαρση, ναι, mm-hmm. αυτό να κοιμηθείς. Mm-hmm. Ότι φίλε, εμείς είμαστε. Ναι. Σου βάζανε τον εθνικό ύμνο με ένα πλάνο τη σημαία, δεν είχε δεύτερο. Ναι. Μια σημαία να κοιματίζει. Ενίοτε δεν κοιμάτιζε κιόλα. Ε? Ήταν μόνο κινητοποιημένη εικόνα. Ήταν ναι, ρε, φυσούσε. Όχι, είχε μια κίνηση. Εντάξει, Μπιρσίμ, γι' αυτό μπορεί να πήρε τέσσερα συμβόλαια. Αλλά κουνιότανε. Λες να βάζουμε και εμείς, να βάζουμε εμείς έναν ύμνο, ας πούμε, όταν κλείνει η εκπομπή, ναι. Κλείνει, να ξαναβάλουμε την Μποτσουάνα, ας πούμε. Πιο στοιχηματικό, ας το πάμε. Για να ενισχύσουμε, ας βάλουμε τις Μαλαισίες. Μαλαισίες, δεν ξέρω, δεν θα το βάλουμε. Θα ξεκινάμε έτσι την στήλη Λεμπέτ, ας πούμε, με τον ύμνο της Μαλαισίας. Ναι, ακριβώς. Ξεκάθαρα. Εδώ ο κόσμος έχει ακούσει δηλαδή τις επιλογές σου, φαντάζομαι. Πότε είχες κάνει εκείνο το ιστορικό, γιατί έλεγες πριν, σε κάνω και μία αναδρομή στα προηγούμενα, ότι έμαθες το 2001 ότι ποτέ μιλες ποτέ με την ανατροπή στο εκλογικό αποτέλεσμα. Πότε ήταν που έκανες μια περιγραφή ή διάβαζες στοίχημα στον αέρα? Διάβαζα, είτε γκρέμιο Αθλέτικο Παραναένσε. Ναι. Με διπλό, παίζουν όλοι διπλό γιατί Παραναένσε παίρνει πρωτάθλημα. Και λέω στο 78-03 η Παραναένσε, κυκλώστε τα σημεία. Ναι. Στο 78, δεν το συγκρατήσει ο κόσμος. Δεν το είπα στο 55. Τι μπορεί να. Ναι, στο 78. Στο 81-1-3. Στο 89-2-3. Στο 94-3-3 και τελικό μου. Το βγάζει μαζί δηλαδή. Ένα αυτό και επίσης εγώ με τα αυτιά μου νομίζω σου ακούσα να το κάνει σε μετάδοση. ΠΑΟΚ, Παναχαϊκή ΠΑΟΚ με γκομίγκες ο ΠΑΟΚ. Ναι, 0-3. Σε άλλο ραδιόφωνο τότε. 0-3 δεν ήταν εκεί. Μάλλον σα στον αέρα με τον Γιάννη του Χατζοανίδη που μου λέει στο 0-3. Ναι. Αυτό είναι το 2000-2001, αυτή είναι η περίοδο. Μου λέει στον αέρα ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι στο 60 κάτι. Ναι. 3-3, χάνει ευκαιρία με τον Κομίγκης να κάνει 4-3. Ναι. Και χάνουμε εμείς με το Φρούσο στο 90 να κάνουμε το 3-4. Μάλιστα, έχεις έτσι ωραίες. Ο Γεωργιάδης, ο Γιώργος, ο Γούχου μπήκε για μπάνιο στο 0-3. Ναι. Έγινε αλλαγή. Και όταν βγήκε ήταν 3-3. Καλό γιατί δεν έφυγε από το γήπεδο, ας πούμε, έτσι αυτό. Ο Μπάγεβιτς έφυγε από το γήπεδο εκείνη τη μέρα. Ναι. Γιατί από τα νεύρα του δεν είχε συνέντευξη τύπου και τον ψάχναμε. Πήρε το κουμπάρο του και εξαφανίστηκε. Ο Μπάγεβιτς είχε ξεκινήσει το κάπνισμα στον ΠΑΟΚ. Από ό,τι θυμάμαι. Και πολύ μάλλον φαντάζομαι, αλλά τώρα. Μετά τούτη θα δει τι άρχισε με αυτό που έκανε ο Μπάγεβιτς. Τέλο πάντων τώρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον σου προσφέρει, ας πούμε, ηρεμία για να κόψει το κάπνισμα, γιατί θα κόψουμε παντού. Σε κλειστά γήπεδα, σε ανοιχτά, σε παιδικέ χαρέ, στο Λιμπέρο. Αυτό έτσι το λέω. Όχι, θα έχουμε ένα 500 ψευτικό πλαστό. Ναι. Θα πηγαίνουμε μέσα στις καφετέρες και θα λέμε πόσο είναι το πρόστιμο. 50 στο άτομο και 500-600 και. 500 στην επιχείρηση. Ναι, στην επιχείρηση. Πάρε το 500 αδερφέ. Ναι. Αν δεν έρθει να μας γράψει μέχρι το τέτοιο, το παίρνω πίσω. Πλαστό θα είναι. Σαν όταν νοικιάζεις, ας πούμε, και βάζεις, ξέρω, νοικιάζεις αυτοκίνητο και σου τραβάνε από την πιστωτική 1,5 χιλιάρικο φέρει πριν. Ναι, ασφάλεια. Ναι, ναι, ασφάλεια. Καλύτερα, ή θα κάνουμε ένα ρεφενέ, δηλαδή όλοι οι θαμώνες. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Στο Ταμείο Παρακατευθυντικών και Δανείων, κυρίες και κύριοι, λύσεις από τον Σταύρο Κόλκα. Έτσι, για τεχνογνωσία. Πάμε στους χορηγούς μας της δεύτερης ώρας. Be easy. Router. Δηλαδή, έχεις μια καφετέρια, εσύ, Μπάμπη. Ναι. Και σου κλείφονται. Άρα δεν έχεις καλό WiFi, δεν έχεις καλό WiFi. Παίρνεις τηλέφωνο στο 2312-313-434. Μπερδεύτηκα. 2312-313-434. Καλύτερο, καλύτερο. Ναι. Ξεκάθαρα καλύτερο. Εντάξει. Ή μπαίνεις στο Be Easy. BWE, γιατί είχαμε και στρατικά και στη Σταυροπολία. Ναι, δύο κιόλας. Ναι. Ή, A μάλλον, SY.solutions.
Για να μάθετε για το ασήμαντο ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη, την τεχνική υποστήριξη δικτύων, καθώς και τα σεμινάρια για τεχνικούς δικτύων, αφού η BEASY έχει το μοναδικό εξουσιοδοτημένο Microtech Trainer στη Βόρεια Ελλάδα. Καράβλα και Μπατμανίδη. Εγώ πιστεύω ότι σε τρολάρουν μέχρι και χορηγοί. Επίτηδες σε βάζουν να τα λες αυτά. Εξουσιοδοτημένο. Ναι. Πολύ καλή δουλειά της BEASY, κυρίως σε καφετέριες που θέλουν να δείχνουν PAOK TV και δεν έχουν μοιράσει το σήμα τους όπως πρέπει. Μαζί μας και τα ΝΑΚ. Τα ΝΑΚ, φίλε, τα ιστορικά, είναι η κορυφαία επιχείρηση υποδημάτων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εγώ τα θυμάμαι πάντα ιστορικά. Ναι. Ξέχωρα από την ανάπτυξη που είχαν εδώ Αγία Σοφία, που ήμασταν απέναντι από τη μία από την άλλη. Αριστοτέλους γωνία, αεροδρόμια. Σημείο αναφοράς. Γλυφάδα. Και στην Αθηνά. Παντού, ρε. Γλυφάδα. Ποια είναι, σταδίου. Πού να τα ξέρεις αυτά, ρε Μπατμανίδη, γιατί χορηγοί μας εμάς είναι παγκόσμια αγορά. Εντάξει, γιατί εσύ έχεις χορηγούς, εγώ δεν έχω τίποτα. Χορηγός και της ΠΑΕΠΑΟΚ, τα ΝΑΚΣΟΥΣ και προμηθευτής, δηλαδή ο Βαρέλα φοράει ΝΑΚ. Τα πες. Όχι, ρε. Α, είπα και εγώ τι δίνω. Όταν βγαίνει από το χορτάρι. Α, έτσι, μάλιστα, ωραία, και να καταλαβαίνομαστε. ΝΑΚΣΟΥΣ, λοιπόν. Και με τετερένιαν κόσμος, το ξεχάσαμε, μαζί μας στη δεύτερη ώρα. Πήγε παρά 28. Τελευταίο διάλειμμα. Έχετε καταλάβει πάνω κάτω τι θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, θα βγούμε με το σούπερ θέμα. Εντάξει, ναι, είπαμε, ήταν και ξεκίνημα, φλιαρίσαμε, αλλά εδώ έχουμε έρθει προετοιμασμένοι να γνωρίζει ο κόσμος. Έχουμε το σούπερ θέμα μετά. Το σούπερ, το προαναγγέλουμε ή... Όχι. Μάλιστα. Θέλω να μας έχει εμπιστοσύνη ο λαός, δε φίλε. Εντάξει, okay. Θέλω να μας ψηφίσει σε 4 χρόνια. Ναι. Σε 4 χρόνια, είσαι σίγουρος ότι θα γίνουν εκλογές σε 4 χρόνια. Πολύ πιο γρήγορα το βλέπω. Κι εγώ, αλλά. Τώρα τι είπαμε, ότι και καλά, έτσι. Ναι. Και εγώ το βλέπω πιο γρήγορα. Άλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε με το σούπερ θέμα, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Ψυχιατρίο. Και στείλει κοινωνικό μήνυμα της ημέρας. Πάντα προφυλάξεις, πάντα προφυλάξεις, ό,τι και αν κάνουμε, βεβαίως. Ναι. Μην ακούτε τον κύριο που το βγάει. Αντώνης Λόξας λέγεται. Αντωνάκη, το ξέρει. Ποιον? Δεν το ξέρει τον Αντώνη. Αντώνη Λόξα. Όχι. Ούτε εγώ. Έτσι πώς το είπες, α πούμε, τέτοια φυσικότητα. Ναι. Η στείλει κοινωνικό μήνυμα. Άκουρα, για... αυτός δεν γίνεται να πέρασε λούκι για το γράψει αυτό. Δεν μπορούσε με. Ναι. Δεν μπορούσε με. Η κλασική δικαιολογία. Αυτοί που δεν μπορούν με. Δικαιολογία είναι. Δικαιολογία είναι. Όταν δεν μπορείς, ας πούμε, να είσαι επίδοξος, ας πούμε, εραστής, χρησιμοποιείς ως δικαιολογία την λόγω αυτού και... για να αποφύγεις, ας πούμε, τις συνέπειες της αποτυχίας σου, ας πούμε, τρόπο δυνάμει. Της αποτυχίας. Ένας φίλος μου, δηλαδή. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, έφαγε αυτό το λούκι κάποια 30 φορές, αγανάκτησε, κάθισε και έγραψε. Έγραψε. Έτσι βγαίνει. Έτσι βγαίνει. Σαν δημιουργός, έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, μάτια μου. Δεν είναι πάσα δημιουργός. Όχι, είναι προσωπικές εμπειρίες. Ακόμα και τα δικά μας. Το μήμο σπά στα μάξι, γλυκή μου αναρχική, είμαστε εντάξει, πώς σου ήρθε. Εντάξει, δεν έχω αυτοκίνητο αρχικά. Εντάξει, αυτό ήταν προϊόν μυθοπλασίας. Η αλήθεια. Αν θες να με ρωτήσεις για κάποιο άλλο, μπορώ να σου πω καμιά ιστορία. Ποιο άλλο χιτάκι σου έτσι. Το οικοδόμο, πώς ήταν με τον οικοδόμο. Έβλεπα μικρό που δουλεύα στις οικοδόμες και εγώ καταλάβαινα το μόχθο εκεί τον άνθρωπο. Η ζωή μου άλλαξε από μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή. Βάλε ήχο. Βάλε μουσική. Πρέπει να τα βρούμε. Θα τα βρούμε αυτά. Θα τα βρούμε. Αλλά τα βιολάκια. Σε άλλη περίπτωση θα είχαμε ήχο. Ναι, από πίσω. Είναι πως υπάρχουν οι ταινίες, ας πούμε, με υπότιτλους για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής και τους λένε τώρα ακούγεται θλιβερή μουσική. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και εμείς μια τοποθέτηση του ηχητικού background. Τώρα ακούγεται θλιβερή μουσική. Εντάξει. Είμαι στο Καζακστάν. Μάλιστα. Ωραία, ξεκινάει. Μείον 20. Ναι. Δεν μπορώ να καπνίσω μέσα στο ξενοδοχείο. Και βγαίνω στους μείον 20 να κάνω ένα τσιγάρο. Ναι. Είναι τότε η εποχή που με έχουν πιάσει κάτι υπαξιακά. Ρε, αγόρι μου, άμα βρίζουν οι δικοί μας και μου την έχει δώσει τα νεύρα. Δηλαδή, σε βρίζει όλη η πλάνη. Ναι. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν σε βρίζει. Mm-hmm. Σε βρίζουν και δικοί σου. Καζακστάν, δηλαδή χρονιά. Παίζουμε με Καρακαντή. Τι άχρονα. Μια 6-7 χρόνια. Με Λούκας, πότε ήμασταν, με Στέφενς. Χρονιά υπαρξιακού προβληματισμού στον ΠΑΟΚ. Αληθεύει. Ναι, εγώ ήμουν μια εποχή ότι ό,τι και να γινόταν. Ο Κόλκας. Καταλαβες. Τέλος πάντων. Και μου την είχε δώσει στα νεύρα και είχα κάτι υπαρξιακά, είναι η αλήθεια. Σπάνιο. Σπάνιο. Αλλά εκείνη την εποχή συνέβη. Και βγαίνω και κάνω το τσιγάρο.
Και όπως κάνω το τσιγάρο σημείο 20 και ψιλοπερπατάω, γιατί δεν γίνεται ένα συστατικό εγώ μου σε αυτές τις περιπτώσεις, και φοράω ό,τι φοριέται, δηλαδή για να ξεντηθώ έκανα 12 λεπτά τουλάχιστον. Βλέπω έναν φίλε απέναντι να πιάνει δουλειά στην οικοδομή. Ναι. Ναι. Και κάθομαι και λέω μέσα μου, τι στεναχωριέσαι, βρε ζών. Έτσι, τα ξεπέρασες όλα. Δηλαδή, κοίτα εκεί. Κρίνεις τώρα, δεν πάτε να ξέρεις κατευθείαν. Και άλλαξε το ρο της ιστορίας από τότε εντός σου. Άνευ πλάκας. Στο, έτσι. Έτσι, είναι αυτό, μια πραγματικότητα αυτό. Και πέρα από το έτσι μπορεί η λαρό της ιστορίας, είναι μια πραγματικότητα όταν αντιλαμβάνεις πραγματικά και για μας τους ίδιους, ας πούμε, τι κάνουμε, και μπορεί να στεναχωρηθούμε στην πραγματικότητα. Και το λέω εγώ το πρωί αυτό, ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που πραγματικά δουλεύει και πραγματικά μοχθεί και πραγματικά και αγωνίζεται. Έχει ρουτίνα. Ναι. Έχει ρουτίνα, φίλε. Εγώ θα φύγω από εδώ. Ναι, θα δουλεύω μέχρι το βράδυ, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να πάω για ένα καφέ. Ωραία, μπορεί να πάω να δω το παιδί μου. Μπορεί να πάω. Δηλαδή, θα το φτιάξω εγώ το ωράριό μου. Θα πιεστώ εγώ όπως θέλω. Εντάξει, ξέρω που θα ρίξω το πινελίκι. Δηλαδή, αλλιώς είναι τα πράγματα. Ναι, ναι. Δεν έτσι. Είναι. Για αυτούς που λένε ότι για μας σκοτώνομαι και τέτοια και δουλεύω. Και υπάρχει κόσμος που κάνει αυτή τη δουλειά στα μηντιακά και ταυτοχρόνως, ας πούμε, μπορεί να κριτικάνει με παρησία όλους, να τους χαρακτηρίζει τεμπέληδες. Ναι. Τεμπέληδες. Δηλαδή, ότι εμείς εδώ, ας πούμε, είμαστε μέσα. Είμαστε στα κόκκινα, εγώ την ώρα. Και οι άλλοι είναι τεμπέληδες. Anyway, ας πούμε, ετερονεκάτων. Πάμε στα θεματολογία για να πείσουμε το κοινό ότι είχαμε προετοιμαστεί. Είχαμε προετοιμαστεί, βεβαίως, και δεν ήταν τυχαίο το τραγούδι το οποίο μεταδόθηκε, γιατί με αφορμή κιόλας και τον Σπανούλη. Τον Σπανούλη, ο οποίος δείχνει τον δρόμο. Δεν ξέρω αν είδες τα αποσταρίσματα του Παπαλουκά. Τον γλεντάνε, έμαθα, δεν τα είδα. Ναι, ότι θα σου πάρουμε Netflix, ότι χρησιμοποίησε μάρκες, ας πούμε, προφυλακτικών και ούτω καθεξής, ας πούμε, του έκανε ερωτήσεις. Υπάρχει όμως μία έρευνα, κυρίες και κύριοι, γιατί η εκπομπή θα ασχολείται και με έρευνες. Φέρει έναν αύρα λόγο επειδή. Βεβαίως. Υπάρχει μια έρευνα η οποία προσφάτως δημοσιεύθηκε. Σε ποιο μέσο, θα μας λέμε για τις πηγές? Είναι σε όλα τα μέσα. Είναι προϊόν του Ανδρολογικού Ινστιτούτου. Έχουμε τέτοιο Ινστιτούτο? Έχουμε, βεβαίως. Έχουμε Ανδρολογικό Ινστιτούτο, το οποίο συχνά πυκνά μας εφοδιάζει, ας πούμε, με πορίσματα, με. Βάσει της οποίας έρευνας, κυρίες και κύριοι, αυξήθηκαν, λέει, οι επιδόσεις των Ελλήνων στο σεξ μετά τις εκλογές. Από τον Ιούλιο και μετά, δηλαδή. Η δικαίωση της επιστροφής στην κανονικότητα, μπάμπη μου. Η κανονικότητά μας ήταν, δηλαδή, το άφθονο σεξ. Άφθονο σεξ. Ψαλού. Κανονικότητα. Δεν κατάλαβα. Φιλέ, κάπου να δεις. Όταν βλέπεις να ξεπροβάλλουν οι άριστοι, να βγαίνουν από τους δρόμους, από εδώ, από εκεί, παραπέρα, το πόσο ωραίοι είναι, το πόσο καλοπισμένοι είναι. Μπανιαρισμένοι. Άρωμα. Άρωμα. Ναι. Φοράς άρωμα. Ναι. Μάλιστα. Είσαι άριστο. Όχι, δεν έχω κολόνια ποτέ στη ζωή μου. Πέρα από τη Μυρτό, τα παλιά τα χρόνια. Μυρτό. Είναι μια άλλη ψυχολογία, αυτό θέλει να πει. Είσαι to the point, θα έλεγα. To the point, και θα διαβάσουμε τα πορίσματα και ταυτοχρόνως, ας πούμε, θα προσπαθούμε να αναλύσουμε. Άνοδο, λέει, της ερωτικής διάθεσης και αύξηση των ερωτικών επαφών προκάλεσε η αλλαγή κυβέρνησης. Ναι. Μήπως είναι και λίγο το απαυτόνεται, γιατί χανόμαστε. Είδες λίγο το βάλε μια άλλο τελεία. Θυμάσαι μια που είπε ότι την κόμενο σε εσύ το Μητσοτάκι. Ναι. Η οποία είναι τελικά ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πεντέλης. Ναι. Γυναίκα του κουμπάρου του Χατζηδάκη. Ναι. Τυχαία βρέθηκε τώρα στον δρόμο. Δηλαδή πρέπει να τους αποκλείσουμε. Εσύ πιστεύεις ότι υπήρχε καμία τέτοια, σε παρακαλώ. Χάθηκαν οι κόμενες που μπορούν να πούνε. Τι γκόμενο είσαι, αγόρι μου, εσύ. Μήπως δεν υπήρχε άλλη να είχε τέτοιο κριτήριο, λέω εγώ. Μήπως ήταν μεγάλο το κονδύλι και δεν ήθελαν να φύγει από την βάση του. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, όμως, η συγκεκριμένη μας έδειξε το δρόμο ότι αυτή η αύξηση της λίμπιντο εν ολίγης έχει να κάνει με την αλλαγή της, του αποτελέσματος και γενικότερα της κοινωνικής κατάστασης. Άδωνη. Άδωνης. Στα πατήσαμε, κόβει και εκπομπή. Βλέπω, ναι, βλέπω. Εντάξει, ναι. Θα μπορούσε να παίζει τσόντα. Αυτόν που κοιτάει τη γυναίκα του να. Αλλά θα μπορούσε. Ναι. Ναι. Κυριάκος. Έχει κάτι. Έχει, ρε παιδί μου, σπουδές εξωτερικό. Ναι. Έχει μια άλλη αύρα. Μια άλλη αύρα. Είναι φίλο. Αίματος.
παίζει. Χάσο αίματο. Είναι τη γνωστή οικογένεια. Α, εντάξει, είναι στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Είναι fit, παρακολουθεί αθλητισμό, τέννη, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχει ρε παιδί μου. Ο Κυριάκος θα μπορούσε να είναι από αυτού του ήρωε ενό σύριαλ ελληνικού φάση. Τα μυστικά τη ΕΔΕΜ και κάτι τέτοια. Που γυρνάνε στο σπίτι αποκαμωμένοι, ας πούμε, από την σκληρή εργασία στην εταιρεία. Και το πρώτο πράγμα χωρί να βγάλουν τα παπούτσια είναι να βάλουν ένα ποτό. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, έχω ανοίξει χιλιάδε φορέ την κατσαρόλα. Ποτέ δεν έχω βάλει. Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω βάλει ποτό. Θα μπορούσε. Άλλα άτομα τη κυβέρνηση που θα μπορούσαν. Βορύδης. Βορύδης, βεβαίως. Γιάνγκος Δράκος. Ναι. Έτσι, τέτοια φάση. Γιατί είμαι στην Τζάιαν τώρα, αγάπη μου, έρχομαι και καπάκι το στοιχείο του οικογενειάρχη με την φράση κλειδί. Τι θέλεις να σου φέρω. Εντάξει. Όλοι αυτοί. Ναι. Όλοι αυτοί. Έχουμε και στο πιο soft πορνό δένδια. Α, τώρα πήγε εκεί κουβέντα. Δηλαδή. Πώς θα κάνουμε πολύ κόρες. Κάτσε. Ναι, ναι. Ωραία. Δένδιας. Soft. Ο Νόρμαν στο άλτερο αόρατο εραστή, τα θυμάσαι αυτά. Που ήταν και 3D. 3D. Και όλοι ψάχναμε τα γυαλάκια. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι, μια και πιάσα αυτό τώρα το ζήτημα, είναι και πρωί κιόλα, ότι όλα τα βλέπαμε στα αρνητικά του Filmnet του τότε. Ναι. Για να πιάσει, α πούμε, λίγο. Μάλιστα. Επιστροφή στην κανονικότητα και ερωτική ζωή ήταν ο τίτλο και τα πορίσματα τη έρευνα. Κανονικότητα δηλαδή είναι τον ανώ. Ειδικότερα λέει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 600 άτομα. Όχι λίγοι. Ναι. Στατιστικά, φίλε, γιατί εμείς τα ξέρουμε αυτά. Δώσε. Τα 600 άτομα είναι πολλά. Κάπου τόσο βγαίνουν τα δείγματα και στις έρευνες τις προεκλογικές είναι γύρω στα 1000-1200. Είναι σούπερ. Για τις τηλεθεάσεις, επίσης. Σου έχω πει τι έχει γίνει, με την τηλεθέαση. Σε πήραν τι. Με πήραν τηλέφωνο λοιπόν, αυτή θα πω την δακρύβρεχτη αυτή και δεν θα πούμε ποτέ την έρευνα, ιστορία. Με παίρνω τηλέφωνο από την εταιρεία που κάνει τις μετρήσεις. Και μου λένε θα σου βάλουμε μηχανάκι στο σπίτι. Και λέω είστε υπαρκτοί αυτά. Πανηγυρίζω, το προαναγγέλω. Λέω θα καθορίζω τις ακροματικότητες, τον αντάλλο. Έρχεται ο τεχνικός της εταιρείας, ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Κάνουμε την εγκατάσταση, μιλάμε αυτά. Περάνε 2-3 ώρες. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, τον αντάλλο. Και εν τη ρήμη του λόγου μου λέει έχει φέρει και πετσέτα, δώρο. Καταπληκτικό. Και λέει θα παίρνεις και ένα δωράκι 90 ευρώ, αξίες 90 ευρώ, ας πούμε. Αποχυμωτή τέτοια αυτά το χρόνο για την προσφορά σου στην τηλεόραση. Και εν τη ρήμη του λόγου με ρωτάει πού δουλεύεις. Και εγώ έχω ξεχαστεί. Έχω στο μυαλό μου να μην του πω λιμπέρο. Μέσω ενημέρωσης, γιατί ενδεχομένως να σηκώψει, να υπάρξει κάποια. Αλλά επειδή είμαι περήφανος ότι δουλεύω στο λίμπερο, του λέω λίμπερο. Και αρχίζει και τα ξυλώνει επί τόπου. Όλα τα πήρε πίσω. Δεν άφησε τίποτα. Και θα ήμουν ο άνθρωπος, ο μοναδικός σταυροπολίτης που θα καθόριζε την τηλεθέαση. Βασικά θα ήσουν ο μοναδικός άντερ 40 που καθόριζε την. Θα την είχα. Είχα πει εδώ, 4Ε θα έβγαζα πρώτο. Λοιπόν, το 58 λέει τα 100. Ή τη λέει 348 άτομα για την ώρα. Δεν παρατήρησε να έχει αλλάξει κάτι στην ερωτική του ζωή. Το οποίο ας πούμε σημαίνει ότι μπορεί αυτή ας πούμε, να ήταν σούπερ ενεργή. Ναι, και με ΣΥΡΙΖΑ και με ΝΟΔΟ. Ναι, και με τον ένα και τον άλλο τρόπο ας πούμε. Δηλαδή να είναι Πασόκ ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς. Οπότε η ερωτική. Τα φιλιά μας στον Κυρκύρ. Υπάρχει πάντως λέει και ένα 13% που είπε ότι η σεξουαλική του ζωή επηρεάστηκε αρνητικά. Αν αθροίσουμε δηλαδή πρέπει να βγάλουμε και τα ποσοστά ας πούμε αυτών. Το 13% ξέρω εγώ είναι 5,5 κλασικά του κουκουέ. Βάλε και ένα βαρουφάκι. Ένα 4 ξέρω εγώ εκεί πέρα 9,5 και τα κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς ξουμουξου κουκουέ μουλου μουλου κουκουέ και το είδες αυτό στην Καλαμπάτα που ο δήμαρχος έβαλε πρόστιμο στο μουλου κουκουέ για αφήσεις που έβαλε το κουκουέ μουλου. Έξαλλη. Ναι, ναι. Προϊόν διάσπασης. Όλοι αυτοί λένε ότι επηρεαστήκαν αρνητικά. Επισημαίνει λέει ο χειρούργος, ουρολόγος, ανδρολόγος Χρήστος Φιλιάτουρας. Ο γνωστός. Ναι, ναι, όλα αυτά. Δεν έχεις δει εκπομπές. Υπάρχει, είναι γνωστός τα αλήθεια. Όχι, αλλά... Χρήστος Φιλιάτουρας δεν θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιριστής. Γάμα τοπικό όμως. Πάμισος Μεσίνης, κάτι τέτοια. Καραϊσκάκης. Καραϊσκάκης.
Ανοίγει το σκόνο φιλιάτουρας. Όπως σχολιάζει ο πρόεδρος τώρα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου. Δεν υπάρχει και πρόεδρος, δεν υπάρχει ένας πρόεδρος κάπου. Πλέον έχει γίνει τσέο. Τσέο. Κατερίνα, γεια σου, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Δόκτωρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Μετά τις εκλογές, λέει, παρατηρήσαμε ότι αυξήθηκαν οι επιδόσεις στο σεξ. Το παρατηρήσαν τώρα αυτό, δεν σε υποπτεύει λίγο? Ματάκιας ο πρόεδρος. Ματάκιας, έλα. Βέβαια, οι 7 στους 10 Έλληνες δεν πιστεύουν ότι γίναμε κανονική χώρα. Τι σχέση έχει αυτό με το σεξ? Δηλαδή, κανονική χώρα στο σεξ. Η μόνη κανονική χώρα στο σεξ είναι η Σουηδία. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Τι εννοείς? Ναι, μάλιστα. Έστερ Σουντ, θα σου πω εγώ, θα θυμάμαι, ας πούμε, ο Μάτσε. Στο Έστερ Σουντ υπάρχει μια φυλή Σουηδοπόντιες. Τι εννοείς? Είναι όλες κοντές με μεγάλο κόλλο. Α, μάλιστα αυτό. Όχι ότι οι Πόντιες είναι έτσι, να μην παρεξηγηθούμε. Ναι, βλέπουμε και εμείς κόκκινο ποτάμι, μην νομίζετε. Αλλά δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Σουηδία. Εκεί στο Βόρειο Σέλας. Δηλαδή, κοιτάς ψηλά, βλέπεις τα φαινόμενα. Πράσινα σύννεφα, κίτρινα σύννεφα, τι ωραία, τι καλά. Πινακίδα Τροντχάιμ 250. Ωραία, και κοντές. Το παγωμένο πάντα Τροντχάιμ. Δεν θα πας για μπάνιο στο Τροντχάιμ. Σκέτο δεν είναι. Μετά, λέει, τις εκλογές παρατηρήσαμε ότι αυξήθηκαν επιδόσεις. 7 στους 10 Έλληνες δεν πιστεύουν ότι γίναμε κανονική χώρα, ούτε και πως η ανάπτυξη πάτησε γκάζι. Δηλαδή, τα σκεφτόταν αυτά πάνω στην διάρκεια, ας πούμε, επαναλύνουν τη σεξουαλική τους πράξη, ότι φαντάζει τώρα αυτός ότι κάνει την ένα κάνει, αλλά σκέφτεται ότι δεν γίναμε κανονική χώρα. Όχι ακόμα. Δεν ξέρω, του λέει, τελείωνε βρε παιδάκι μου. Δεν γίναμε κανονική χώρα, ας πούμε. Δεν έχει τέτοια, ας πούμε. Παρά τα αυτά, είδαμε ότι είναι πιο αισιόδοξη για το μέλλον. Γιατί αλλά... υπάρχει αλλαγή, ρε φίλε. Αυτό είναι. Είναι η αλλαγή. Δηλαδή, πάει ο άλλος που έπινε τα ντουμάνια του Μαξίμου. Σωστά, και τα κοκορέτσια που έπαιρνε από εκεί. Λιβερή, και πάει ο άλλος που τρώει κοτσιμπέρι. Κοινόα. Εντάξει. Δίνει. Μοριακή κουζίνα. Ναι, δίνει μια όρμη. Κάτω ο Σοδούλη, που σου λέει 250 γράφει το κοντέρ. Σου φέρνουν τα πιάτα και τα ξέρεις, δεν θα φας ποτέ μοριακή κουζίνα. Δηλαδή, η πιο άστοχη επένδυση στην ιστορία της ανθρωπότητας θα είναι μοριακή κουζίνα στη Σταυρούπολη. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι μοριακή κουζίνα, τόσο μουσακά. Ναι. Όπως του δείχνει. Μια και τώρα μιλάμε για έρευνα για το σεξ, μ' αρέσει που έθεσε το μοριακή κουζίνα. Υπάρχει η γέφυρα. Η αερογέφυρα. Στην ερώτηση κλειδί, πόσο συχνά κάνετε σεξ, και φυσικά φαντάζομαι ότι όλοι οι συμπατριώτες μας απαντάνε με απόλυτη ειλικρίνεια στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Αυτή την περίοδο οι περισσότεροι, λέει, 5,33% κάνουν, λέει, σεξ συχνότερο από 7 φορές την εβδομάδα. Αυτή είναι. Πόσο είναι, 5,3%? Το κουκουέ δηλαδή. Ναι. Το ποσοστό κουκουέ. Ναι. Ότι περισσότερο από 7 την εβδομάδα. Όχι 7 στα 7, δηλαδή παραπάνω από 2 φορές την μέρα. Αυτή είναι η κλασική τύπη που έρχονται για καφέ το πρωί, ναι, και σου λέει, πω χθες όλο το βράδυ βαρούσα. Ναι. Πώς είσαι, ρε φίλε, που όλο το βράδυ βαρούσες? Εμείς φτάσαμε 44 χρονών, ναι, και στις δύο φορές, άντε τρεις, ναι, στα 20 μας, ναι, ναι, τώρα, ωραία, είχαμε λυγίσει. Ναι. Εσύ ποιος είσαι που βαράς κουπί 8 ώρες και 10. Κοινόα. Κοινόα είναι η λύση. Κοινόα είναι η λύση. Και εμείς τρώγαμε κοινόα μικρή. Μάλιστα. Το 10,5% κάνει 4 με 6 φορές την εβδομάδα. Είπε να κόψει μια ρεπό. Ρεπό, καμιά Κυριακή. Και 2-4, λέει, φορές την εβδομάδα κάνει το 26%. 2 με 4 φορές, ας πούμε. Εντάξει, καλό ποσοστό. Καλό ποσοστό. Μέρα παραμέρα δηλαδή σχεδόν. Ερωτικές επαφές έχει με 1-2 φορές την εβδομάδα το 22,17%. 133 άτομα στην τέτοια, και στον αντίποδα, λέει, το 35% έχει επαφή σπανιότερα από μια φορά την εβδομάδα. Αραχνοφόβια. Το 3. Τα συμπεράσματα όμως είναι ότι φέρνει, δηλαδή, μια πολιτική εξέλιξη μπορεί να φέρει έναν άνεμο αλλαγής. Δηλαδή, δεν ισχύει εκείνο το. Η αποχή είναι αυτή που δεν τη δίνει. Όσοι απέχουν. Η αποχή από την εκλογική. Α, διαδικασία. Έχουν μπει η αποχή από το σεξ. Όχι. Απέχουν από τις εκλογές, απέχουν και το σεξ. Να το μήνυμα της έρευνας. Εγώ θα στα λέω. Ναι. Οπότε θα σε κάνουμε σποτάκι σε επόμενες εκλογές, ότι όχι στην αποχή, γιατί μετέπειτα θα έρθει ο ανδρολόγος κ. Κωνσταντινίδης και θα βγάλει λάθος πορίσματα. Κοίτα, για να πούμε το τελευταίο σοβαρό πράγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Ακολουθεί η ενημερωτική μας εκπομπή. Κώστα Κούση μεταγραφή. Ο Στέργιος σε εκπληκτική φόρμα. Δαιμονιώδης. Δεν υπάρχει. Ο Τσαλτίδης έχει αυτό το βλέμμα της απορίας. Τι θα κάνω σήμερα να μας μπερδέψω όλους. Κλασικά. Και αυτό το ύφος. Ωραία.
Ξέχασα τι θέλω να πω. Ήθελες να διαφημίσεις τόσο πολύ τους. Είπες κλείνοντας. Α! Θα πω το τελευταίο πράγμα. Ναι. Σοβαρό κιόλας. Γι' αυτό το ξέχασες. Επειδή ήταν σοβαρό. Με την αποχή. Δεν κερδίζεις τίποτα, φίλε. Κυβερνάει τη χώρα αυτός που παίρνει 20%. Καλά, εντάξει. Πολιτική ανάλυση, κυρίες και κύριοι, Σταύρος Κόλκας. Όλα αυτά ως πορίσματα και συμπεράσματα της έρευνας ότι με την αλλαγή. Με την αλλαγή της. Λοιπόν, με την αλλαγή του Πασόκ μόνο είχαμε, παιδιά, αποτελέσματα τέτοια στην έρευνα. Εκεί δεν χρειαζόταν καν να γίνουν έρευνες. Ήταν διάχυτο και ξεκάθαρο στην ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει εκείνη η εποχή. Αλλά δεν πηδούσαμε. Ναι, ήμασταν μικροί. Καλά, και τώρα. Μπορεί να αλλάξει δηλαδή. Θα γράψω για μας πάντα αποχή ένα τραγούδι, ας πούμε, Μπάμπης Μπατμανίδης. Αποχή. Κάντο φιλοσοφημένο, ρε γόλου μου, ότι απέχω συνειδητά. Έτσι. Όχι επειδή δεν βλέπω. Εντάξει. Εντάξει, τώρα τα λέμε αυτά δίκην στιασμού, ας πούμε, για να. Ναι, στην πραγματικότητα. Τις δίνουμε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το πρώτο ψυχιατρίο της εβδομάδας. Της ιστορίας. Ελπίζουμε σε δεύτερο. Ο Στέργιος ήταν πολύ σωστός απ' έξω. Λέει, παιδιά, εγώ σας άκουγα και θα σας ακούσω και αύριο. Ευχαριστούμε, Στέργιο. Και αύριο, δεν έχουμε έναν. Φύγαμε από το 0%. Είναι σαν αυτά που λένε και οι ποδοσφαιριστές. Κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Με τέτοια φιλοσοφία. Είμαστε καλοί στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο βελτιώθηκε ο αντίπαλος. Κάποτε θα γράψω πόσες δηλώσεις παικτών έχω γράψει πριν τους ρωτήσω. Α, καλά, εντάξει. Πάμε στους χορηγούς για να κλείσουμε. Τανάκ είναι κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στη χώρα μας, με διαφορά από τη δεύτερη. Νούμερο 1 ελληνική εταιρεία παπουτσιών. Συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επίσημος προμηθευτής. Και βέβαια μαγαζιά και στην πλατεία της Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos και αρκετά στόκ. Έχει Βασιλής Σόρκας εκεί. Να σου κανονίσω. Στόχ μόνο που θέλει, είπες, ας πούμε. Στόχ, δύσκολα. Μαζί μας λοιπόν Τανάκ. Μαζί μας και η Be Easy Router. Όσοι έχετε καφετέριες, καλό θα είναι να τηλεφωνήσετε στο 2312-31-34-34 για να σας δώσουν κατευθύνσεις για το πώς θα μοιράσετε το Wi-Fi σας, πώς θα συνδέσετε τις τηλεοράσεις σας για να μπορείτε να βλέπετε PAOK TV και όσες άλλες ομάδες θελήσουν να φύγουν από τη σκέπη του Ευάγγελου Μαρινάκη, του καλού αυτού ανθρώπου που πήρε τον έλεγχο της Fortnite. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι? Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα απολύτως. Ήρθε η ώρα να σχολάσουμε. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε σε πληστηριασμό το πουκάμισο που φοράς. Ναι, σ' αρέσει. Έχω και καλύτερα. Κοίταξε, σήμερα έβαλα πουκάμισα γιατί ήταν η πρώτη μέρα και ξέρω θα βάλεις selfie. Αύριο θα έχουμε τις φόρμες. Εννοείται. είναι λίγο. Έχω βρει κορυφαίο μαγαζί που πουλάει όλες τις μάρκες αντεστραμμένες. Έχω μπλούζα Αμπίμπας. Ναι, Μάικ μπλούζα και τέτοια. Τα φύλλα τα έχει. Στελικά. Free, κάτι τέτοιο, α πούμε. Πολύ δυνατό. Μια χαρά. Λοιπόν. Αγαπάμε τέτοιους ανθρώπους. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 104,4. Ακολουθεί η ενημερωτική ζώνη, την οποία την ονομάσαν Τρόικα οι εμπνευσμένοι. Δηλαδή την εκπομπή που πέρσι κάναν χαβαλέ, φέτος την κάνανε ενημερωτική με το ίδιο όνομα. Ας ξεφωνήσουμε και λίγο. Ο Τσαρτίνης δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ξεφώνησε για αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Σε μια άλλη διάσταση. Σε μια άλλη διάσταση μπορεί να καταλάβει τι και πώς. Ένα πράγμα τους άφησα μόνος τους να το κάνουν. Το κάναν λάθος. Συγχαρητήρια. Εντάξει, πάμε. Εμείς αύριο ξανά ραντεβού στις 10 εδώ στο Λίμπερο 104,4. Ξεκίνα νωρίτερα. Ο ΟΑΣΤ δεν περνάει τα καλύτερά του. Ξεκίνα νωρίτερα. Ο ΟΑΣΤ δεν περνάει τα καλύτερα. Και κόψτε εδώ. Θα σε κάνω ποιητή.